Υπάρχει μια εξέλιξη τελευταία στιγμή, Άγγελε. Ναι, καθώς το θέμα που θίξαμε για την βάπτιση των παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια, ο Αρχιεπίσκοπος πριν από λίγο, απαντώντας σε δημοσιογράφους σε συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, τοποθετήθηκε και είπε: «Η Εκκλησία θα περιμένει αυτά τα παιδιά να φτάσουν σε μια ηλικία. Και όταν μεγαλώσουν και επιθυμούν να βαπτιστούν, θα βαπτιστούν». Δηλαδή, τα ξεχωρίζει από τον νηπιοβαπτισμό που ξέρουμε όλοι και είναι η παράδοσή μας. Δηλαδή. Με δική τους επιθυμία, όταν αποφασίσουν οι ίδιοι. Το εξήγησε, δεν διάβασα όλη τη δήλωσή του. Όχι, εννοώ η Εκκλησία. Το εξήγησε και νωρίτερα. Λέει ότι βαπτίζουμε τα νήπια τώρα γιατί μεγαλώνουν μέσα σε ένα περιβάλλον οικογενειών και χριστιανικών αρχών. Επειδή δεν υποδέχονται τις οικογένειες οι οποίες θα δημιουργηθούν, θα περιμένουν τα παιδιά αυτά να μεγαλώσουν μόνα τους, να εκφράσουν τη βούληση να βαπτιστούν. Και την πίστη τους, δηλαδή. Σαν να διαχωρίζει ότι όταν μεγαλώνουν είναι σαν να λέει η οικογένεια, δεν υπάρχουν χριστιανικές αρχές. Αν αυτά τα παιδιά είναι εν τέλει ετερόφυλα και αποφασίσουν να κάνουν οικογένεια, τότε μπορούν. Λέει ο Αρχιεπίσκοπος, αν η βάπτιση γίνεται στη μικρή ηλικία των παιδιών, είναι διότι μέσα στην Εκκλησία έχει δημιουργηθεί η αίσθηση ότι το παιδί μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον χριστιανικών αρχών. Θεωρεί λοιπόν, και δεν ερμηνεύουμε εμείς τον Αρχιεπίσκοπο, αλλά κάνουμε μια ανάλυση, ότι δεν θα μεγαλώνει σε περιβάλλον χριστιανικών αρχών, καθώς δεν αποδέχονται αυτήν τη μορφή οικογένειας. Μα θα μεγαλώνει το παιδί, θα γίνει ενήλικο. Έτερον εκάτερον, βέβαια, όλο αυτό. Θα έτσι. Ζει όμως.